κρίναμε σκόπιμο, επειδή τοποθετήθηκε και η κυρία Αποστόλου Ολυμπία, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, θα θέλαμε μια πρόσθετη δήλωση, γιατί μας έκανε εντύπωση θετική η τοποθέτηση που έκανε, γιατί ένας πολιτευτής σε τέτοιες συνελεύσεις είναι λίγο δύσκολο να τοποθετηθεί και επικίνδυνο σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά η κυρία Αποστόλου τα κατάφερε καλά. Θέλω λίγο πέρα από το... Καταρχήν να μου πεις λίγο για το ΠΑΣΟΚ, στο νέο ΠΑΣΟΚ ή όπως μπορούμε να το ονομάσουμε, όπου είναι θετικό ότι συμμετέχετε πάρα πολλά νεαρά άτομα από ό,τι βλέπω σε όλα τα επίπεδα πανελλαδικά. Για τα αγροτικά έχετε συζητήσει αυτό το μεσοδιάστημα από το συνέδριο μέχρι σήμερα? Για τα αγροτικά έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις. Μάλιστα κάναμε και μία ημερίδα στη Λάρισα η οποία ήταν αφιερωμένη στα αγροτικά θέματα. Όμως δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα οι νέοι τομείς, ναι, οι οποίοι θα διαπραγματευτούν τα θέματα, τα αγροτικά σε βάθος χρόνου και θα καταθέσουν τις προτάσεις για το μέλλον. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά έχουμε ξεκινήσει τη δουλειά πάνω σε αυτό. Σας το λέω αυτό γιατί πρέπει να γνωρίζεις, αν και ήσουν μικρή τότε, πριν πολλά χρόνια, το ΠΑΣΟΚ ήταν σχεδόν αγροτικό κόμμα. Έτσι, είχε καθολική παρουσία, καθολική παρεμβάση, ΟΑΡΕΣ κτλ. Όλες οι θεσμικές ενέργειες που γίνανε στον αγροτικό τομέα εδώ και 40 χρόνια έχουν σφραγίδα ΠΑΣΟΚ. Αυτό το ξέρουν οι αγρότες, το εκτιμούν τώρα εκ των υστέρων φυσικά, αλλά είναι λίγο αργά. Γι' αυτό σας τσιτάρω λίγο ότι πρέπει να ασχοληθείτε λίγο παραπάνω. Έτσι είναι και μπορεί να είμαι λίγο νεότερη στην ηλικία, αλλά καθόμουν και το σκεφτόμουν τον τελευταίο καιρό και συζητώντας με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία, γιατί προσπαθούμε να είμαστε σε επαφή με τον κόσμο της παραγωγής και κάνουμε επισκέψεις σε όλα τα χωριά και τόπους παραγωγής προϊόντων. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι από το 1981 μέχρι το 2004 ήταν μια εποχή η οποία είχε ΠΑΣΟΚ με ένα μικρό διάλειμμα Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Από το 2004 μέχρι και το 2015 ήταν μια εποχή Νέα Δημοκρατία με ένα μικρό διάλειμμα ΠΑΣΟΚ. Και από εκεί και πέρα, αυτά που είναι, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία σε όλο τον αγροτικό κόσμο. Τα χρόνια μέχρι το 2004 ήταν τα καλύτερα, ήταν τα χρόνια στα οποία έγιναν μεγαλύτερες επενδύσεις και οι αγρότες πραγματικά απέκτησαν την δύναμη και μέσω των συνεταιρισμών, αλλά και τα μηχανήματα και την επάρκεια να μπορέσουν να παράξουν και παρήγαγαν προϊόντα. Ωραία, σωστά. Και λίγο για τη σημερινή για θεματολογία, επειδή είσαι και στο χώρο της μεταποίησης και δεν ξέρω τι ακριβώς δουλειά κάνεις από την αλήθεια, αλλά από την τοποθέτησή σου κατάλαβα ότι έχεις γνώση και πληροφόρηση και για τα εσωτερικά της. Τι γίνεται με αυτές τις βιομηχανίες, τις οποίες πρέπει να ξέρεις ότι ο ελληνικός λαός τις πλήρωσε πανάκριβα τα τελευταία 40 χρόνια, με διάφορες παρεμβάσεις που έκανε και το ΠΑΣΟΚ, κάτι θαλασσοδάνεια, κάτι... Και κατάφεραν και είναι αυτή τη στιγμή κυρίαρχοι στην αγορά. Δεν έχουμε ανταγωνιστές σαν χώρα στην Κομπόστα και έπρεπε να είναι πιο ανοιχτοί και γενναιόδοροι και οι βιομηχανοί. Όχι να εκμεταλλεύονται τις συγκυρίες λόγω των αυξημένων ποσοτήτων που υπάρχουν φέτος κτλ. Και να κάνουν αυτά που ακούσαμε και βλέπουμε στη σημερινή περίοδο. Το 2020, μία στις δύο κομπόστες που πέρασαν σύνορα παγκοσμίως, μία στις δύο κομπόστες που πέρασε δηλαδή εξαγωγική διαδικασία, ήταν ελληνική κομπόστα. Το 50% των παγκόσμιων εξαγωγών αφορούσαν ελληνικές κομπόστες. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα πραγματικά είναι πλέον κυρίαρχη σε αυτόν τον τομέα. Όμως για να μείνει αυτό, για να μπορέσουμε αυτό να το κρατήσουμε και τα επόμενα χρόνια, δεν αρκεί σήμερα να χαιρόμαστε και να είμαστε ευχαριστημένοι για αυτό το λόγο. Πρέπει να βρούμε τους τρόπους να αποζημιωθούν, να πληρωθούν για τον κόπο τους επαρκώς οι αγρότες, ώστε να μείνουν στην παραγωγή, να καλλιεργήσουν και όχι απλά να καλλιεργήσουν συμπύρινο, αλλά να καλλιεργήσουν σωστό ποιοτικό συμπύρινο που θα μας δώσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να μείνουμε κυρίαρχοι στις αγορές. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει μια δίκαιη τιμή. Και μια δίκαιη τιμή, καμία τιμή δεν μπορεί να είναι δίκαιη αν δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος παραγωγής. Ναι. Δεν γίνεται. Δεν είναι δίκαιη. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα είπες εκεί. Σε ευχαριστώ. Θα μας δει ευκαιρία να τα πούμε πάλι. Παρουσιάζει ένα καλό ενδιαφέρον η παρουσία σου στην πολιτική ζωή. Ευχαριστώ.